Μηδενική στο μεταξύ παραμένει η οικοδομική δραστηριότητα στην Αλεξανδρούπολη, την ώρα όμως που ο αριθμός των απόλυτων ακινήτων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Αυτό συμβαίνει λόγω της κρίσης στην οικοδομή, αφενός και εφετέρου λόγω του γεγονότος ότι έχουν γίνει πολλές αγοροπολισίες εν μέσω κρίσης, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να πουλήσουν ακίνητα σε τιμές ευκαιρίας. Με φόντο την οικονομική κρίση που μεταξύ άλλων έχει προκαλέσει παράλυση και στην οικοδομική δραστηριότητα, οι μεσίτες της Αλεξανδρούπολης εκτιμούν ότι τα προσπόληση ακίνητα είναι λίγα. Από το 9 μέχρι το 10 και αρχές του 11 έγιναν κάποιες συναλλαγές διαμερισμάτων, όχι βέβαια όσο γινόταν τις προηγούμενες χρονιές, αλλά από κάποια απόλυτα διαμερίσματα κάποια είχαν πουληθεί. Άρα λοιπόν έμεινε ένα πολύ μικρό ποσοστό, θα μπορούσα να πω δηλαδή ότι είναι περίπου ένα 10 με 12%, ούτε καν 15%. Και ο λόγος ο οποίος δεν υπάρχουν πάρα πολλά απόλυτα είναι γιατί η οικοδομική δραστηριότητα από το 10 μέχρι και σήμερα έχει σταματήσει εντελώς. Εν τω μεταξύ, επειδή μεσούσεις της κρίσης, πολλά ακίνητα πωλήθηκαν σε τιμές ευκαιρίες λόγω αναγκών των ιδιοκτητών τους, από την άνοιξη του τρέχοντος έτους παρατηρείται και μία μικρή αύξηση των τιμών στα ακίνητα στην Αλεξανδρούπολη. Οι τιμές έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ, ειδικά από τις αρχές του 2013 έως και σήμερα που μιλάμε. Τώρα, από την άνοιξη του 2013 και αυτή την περίοδο που διανύουμε, μπορώ να πω ότι έχουν αρχίσει και ξαναανεβαίνουν τα ακίνητα. Δηλαδή, εμείς όταν λέγαμε πριν από ένα χρόνο ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία να αγοράσει κανείς. Γιατί η φοβία κάποιων του τι θα γίνει, η φοβία των φόρων που ακουγόταν από τα μέσα ενημέρωσης, η αδυναμία πληρωμής πολλές φορές των φόρων κάποιων ανθρώπων που είχαν πάνω από 2, 3, 4 ακίνητα, έφεραν τις τιμές στην αγορά σε ένα σημείο το οποίο ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Ήταν δηλαδή ό,τι καλύτερο και καταλληλότερο για να αγοράσει κανείς ένα ακίνητο. Υπήρξαν πράγματι ευκαιρίες, υπήρξαν ακίνητα τα οποία κόστιζαν 120-130 χιλιάδες και πουλήθηκαν στις 70. Υπήρχαν μονοκατοικίες που πουλήθηκαν γύρω στις 100 χιλιάδες, οικόπεδο και σπίτι 100 τετραγωνικών. Και βέβαια αυτό έχει αρχίσει λίγο, γιατί οι μεγάλες ευκαιρίες άρχισαν να χάνονται, τις πήρανε δηλαδή, και τώρα αρχίζουν και σταθεροποιούνται πολύ σιγά σιγά οι τιμές, όχι ότι δεν είναι χαμηλές βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει και μία άνοδο των ακινήτων σιγά σιγά και τους επόμενους 3, 4, 5, 6 μήνες. Τα ακίνητα πάντως, ακόμη και αδιάθετα, δεν χάνουν την αξία τους κατά την εκτίμηση των μεσητών, εφόσον φυσικά δεν χρησιμοποιούνται και άρα δεν υφίστανται φθορές. Νομίζω ότι όταν ένα διαμέρισμα είναι χρησιμοποιητό και είναι κλειστό, δεν χάνει την αξία του. Βέβαια, δεν ξέρουμε το μέλλον τι θα δείξει και αν τελικά κάποιοι πιστεύουν ότι η ζωή θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη αργότερα. Αν αυτό ισχύσει, βεβαίως δεν θα έχουν καλύτερη τύχη από ό,τι περιμένουμε σήμερα ή και αργότερα. Αλλά νομίζω ότι ένα ακίνητο το οποίο έχει μια πολύ καλή κατασκευή έχει την αξία του και δεν παλιώνει εφόσον είναι χρησιμοποιητό. Παραμένουμε τώρα στο θέμα και καλησπερίζουμε αμέσως τον κύριο Κώστα.